Οι περισσότεροι τα Χριστούγεννα απολαμβάνουν στιγμές ξεκούρασης, χαλάρωσης, κοντά στις οικογένειές τους. Είναι όμως κάποιοι άνθρωποι που πρέπει να βρίσκονται στο καθήκον, στη δουλειά, αυτές τις γιορτινές ημέρες. Κάποιοι άνθρωποι λόγω της φύσης της δουλειάς τους είναι αναγκασμένοι να περνάνε τα Χριστούγεννα μακριά από τις οικογένειές τους, παρέα με τους συναδέρφους τους. Αστυνομικοί, υπάλληλοι του ΕΚΑΒ, πυροσβέστες, οδηγοί ταξί είναι πάντα στις θέσεις τους για να εξυπηρετήσουν τους πολίτες. Καλημέρα σας, χρόνια πολλά. Εύχομαι υγεία, ευτυχία σε όλο τον κόσμο. Είναι μέρες εορτών, των οποίων η αστυνομία είναι σε ετοιμότητα για οποιοδήποτε λόγο, αν χρειαστεί. Επίσης να ευχηθώ ξανά σε όλο τον κόσμο υγεία, ευτυχία, ένα χαρούμενο έτος και ό,τι υποθεί ο καθένας. Επίσης να ευχηθώ και σε εσάς καλή συνέχεια στον αγώνα σας και ό,τι χρειαστείτε από την αστυνομία θα είμαστε πάντα εδώ. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, να ευχηθούμε και εμείς με τη σειρά μας υγεία, ειρήνη, γαλήνη και καλές οικογενειακές στιγμές να περάσει ο κόσμος μακριά από ατυχήματα και οτιδήποτε κακό. Ενώ γιορτάζουν, εσείς σήμερα δουλεύεις, στις επάλξεις. Εμείς είμαστε συνηθισμένοι σε αυτό το μοτίβο, να πω. Κάθε μέρα είναι ίδια για μας. Έχουμε συνηθίσει μακριά από τις οικογένειες, κοντά στον κόσμο, σε ό,τι χρειαστεί, είμαστε δίπλα. Σε περίπτωση που συμβεί οτιδήποτε, ο πολίτης μπορεί να αισθάνεται προστατευμένος. Πάντα, είτε είναι αργία, είτε είναι καθημερινή, για μας δεν υπάρχει καμία διαφορά. Προσπαθούμε για το καλύτερο να βοηθήσουμε τον κόσμο. Επιποδός στα σώματα ασφαλείας και φυσικά και οι άνδρες της πυροσβεστικής υπηρεσίας των Σερών. Όπως τα λέτε, το πυροσβεστικό σώμα είναι εδώ για να προσφέρει τις υπηρεσίες του στους πολίτες που θα τη χρειαστούν. Εύχομαι να είμαστε αχρίαστοι. Να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζουν σήμερα. Εύχομαι η γέννηση του Χριστού να φέρει χαρά και υγεία σε όλο τον κόσμο. Και ας γίνει πραγματικότητα η ελπίδα που γεννήθηκε σήμερα μαζί του. Έχετε συνηθίσει πλέον να δουλεύετε αυτές τις μέρες? Τα τελευταία χρόνια σχεδόν κάθε χρόνο.